σας, φύγαμε από Σκόπελο, ήρθαμε στη Σκιάθο. Νομίζω ότι η Σκόπελος μας άρεσε πιο πολύ. Λίγο έτσι που καθίσαμε και περπατήσαμε τη Σκιάθο ήταν λίγο... Οκ. Εννοείται ότι θα πάμε να φάμε και θα σας δείξουμε και πλάνα από το μαγαζί που έχουμε επιλέξει να γευματίσουμε. Θα περάσουμε και μέσα από τα καλντερίμια, οπότε θα δείτε και από εκεί εικόνες. Μόλις φάγαμε και ήρθαμε να δούμε το σπίτι του Παπαδιαμάντη, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες. Γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1851 και έφυγε από τη ζωή το 1911 από πνευμονία σε αυτό εδώ το σπίτι. Αν έρθετε στη Σκιάθο μπορείτε να επισκεφθείτε και το σκιαθίτικο σπίτι για να δείτε πώς ήταν ένα παραδοσιακό σπίτι το οποίο έχει αντικείμενα από παλαιότερες γενιές. Θα κάνουμε την απογευματινή μας βόλτα για να εξερευνήσουμε το νησί. Μόλις βρήκαμε ένα μαγαζί για να πιούμε καφέ και να φάμε γλυκό, εγώ πήρα pancakes με πραλίνα. Θα καθίσουμε λίγο να χαλαρώσουμε και φεύγουμε για νυχτερινή βόλτα. Καλημέρα, ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε πάρα πολύ καλά σήμερα και ετοιμαζόμαστε να πάμε για πρωινό σε ένα μαγαζί που έχουμε σταμπάρει από χθες. Οπότε πάμε να φάμε και ξεκινάμε τη βόλτα προς τις παραλίες. Έχουμε έρθει στην παραλία Κοκκουναριές. Εδώ βρίσκεται μία λιμνούλα και μία γέφυρα την οποία τη διασχίζεις για να βγεις στην παραλία. Έχει και κάμποσες πάπιες. Ήρθαμε και σε αυτό το καταφύγιο, αφήσαμε σκυλοτροφή για τα ζουζούνια εδώ και φεύγουμε. Έχουμε έρθει στην παραλία Μανδράκη, είναι γνωστή και ως παραλία του Ξέρξη. Όπως βλέπετε εδώ έχει υποστεί το μέρος αρκετή καταστροφή λόγω της πλημμύρας. Εδώ είναι ένα μονοπάτι που το διασχίζουμε με τα πόδια, τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα πιο πίσω. Λένε ότι η παραλία είναι πάρα πολύ όμορφη και σε λίγο θα σας έχουμε τα πρώτα πλάνα. Είμαι στο Μεγάλο Ασέλινο, μια παραλία η οποία έχει υποστεί καταστροφές από την πλημμύρα που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι όλα κατεστραμμένα. Είχαμε πάει και στον Μικρό Ασέλινο και ο δρόμος που οδηγούσε προς την παραλία είναι και αυτός κατεστραμμένος. Είναι γεμάτος με λάσπη και σπασμένα δέντρα. Ο Μικρός Ασέλινος λένε ότι είναι πιο ωραία παραλία από τον Μεγάλο. Όμως δεν έχουμε πρόσβαση, επομένως δεν μπορούμε να δούμε κιόλας αν είναι ωραίο το μέρος εκεί ή όχι. Έχει βραδιάσει και έχουμε έρθει για φαγητό στο Νάμι. Έχουμε παραγγείλει το Greek falafel, το μπάμπα και το green falafel και αυτά εδώ τα baobans. Τρώμε και φεύγουμε για γλυκό και βραδινή βολτούλα. Καλημέρα, ετοιμαζόμαστε να πάμε πάλι για φαγητό, για πρωινό, στο μαγαζί το χθεσινό. Είχε πάρα πολύ ωραίο πρωινό γεύμα, επομένως θα ξανατιμήσουμε τα πιάτα τους. Μόλις τελειώσουμε με το πρωινό θα πάμε στο λιμάνι, θα δείτε κάποια πλάνα και από εκεί και έπειτα θα φύγουμε για κάποιες παραλίες. Χθες δεν είδατε πολλά πλάνα από το απόγευμα. Είχαμε πάει σε ένα νησάκι και κάποιες παραλίες που τις είδατε στα προηγούμενα πλάνα. Ωστόσο μετά δεν σας έδειξα καν τι φάγαμε και που πήγαμε, γιατί δεν πήγαμε πουθενά ούτε φάγαμε. Είχαμε κλείσει να πάμε στο Μαρμίτα. Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό εστιατόριο εδώ στη Σκιάθο που χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνετε κράτηση. Εμείς είχαμε κάνει την κράτησή μας αλλά την ακυρώσαμε γιατί νοσηλεύτηκα, έβαλα ωρό. Πριν από λίγες ώρες βγήκα από το κέντρο υγείας. Όπως με ενημέρωσαν και στο κέντρο υγείας κυκλοφορεί γαστρεντερίτιδα. Εμένα μου θέρισε το στομάχι μόνο, αλλά με αποτελείωσε. Ευτυχώς εκεί οι άνθρωποι ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί, και το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν όλοι ευγενέστατοι. Και εννοείται πως το βράδυ δεν έφαγα κάτι, δεν είχα όρεξη καν να φάω κάτι. Μείναμε για αρκετές ώρες στο κέντρο υγείας, μου έβαλαν 2 ωρούς και κάποια φάρμακα για το στομάχι μου. Οπότε σήμερα το πρωί πήγαμε, προμηθευτήκαμε φρυγανιές, γιατί εννοείται θα καθίσουμε στο Ναβάλ, το αγαπημένο μας μαγαζί, όπου τρώγαμε τα πρωινά μας αυτές τις μέρες και σας είχα πει πόσο νόστιμα είναι. Δυστυχώς εγώ θα τη βγάλω με μαύρο τσάι και λεμόνι. Έχουμε έρθει εδώ στο Μπούρτζι λίγο να καθίσουμε και φεύγουμε για το πρωινό μας. Εγώ έφτιαξα εδώ πέρα αυτό το τσαγάκι μου, σε λίγο θα βάλω και το λεμόνι μέσα. Και ο Λάμπρος έχει πάρει τα pancakes που είναι τα αγαπημένα του. Εννοείται έχει πάρει και τον καφέ του εδώ. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.